ναι. Το έρωτας ζωής είναι μοναδικό. Είναι. Αλίμονο, εντάξει. Και είστε 10 χρόνια μαζί δηλαδή. Ναι, 12. 12 χρόνια 12. Μαζί. Ναι. Και είστε μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά, ξέρεις πως είναι. Μια χαρά. Έχεις τα μια χαρά, κάποιες στιγμές δεν είσαι μια χαρά. Εντάξει, όλα τα ζευγάρια και θα τσακωνόμαστε, ναι, δηλαδή. Ζηλεύει. Όχι. Όχι. Όχι, τουλάχιστον έτσι όπως κάποτε είχα σχέσεις εγώ να ζηλεύουν κάποιες γυναίκες. Όχι. Νομίζω ότι το. Παλιά δηλαδή σε έχουν ζηλέψει, ας πούμε. Ναι. Ναι, και εγώ έχω ζηλέψει και εγώ ζηλεύω αραιά και πού. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό το να ζηλεύεις. Ίσα-ίσα που. Βέβαια πρέπει να το κουλιαντρίζεις λίγο, ναι. Ξέρεις, να το έχεις σε κάποια όρια τη ζήλια. Κάτι να την κάνεις. Κάνεις λίγο παιχνίδι, λίγο. Δηλαδή, το λέω υπό την έννοια ότι εσύ είσαι ο άνθρωπος που στην οικογένεια του βγαίνει προς τα έξω. Κάνεις εξώφυλλα, δίνεις συνεντεύξεις. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια καριέρα σου χτυπάω ξύλο, πάει καλά και προβάλλεσαι περισσότερο. Mm-hmm. Και είναι χωρίς να είσαι μετανοητός σε καμία περίπτωση, γιατί ούτε συνεντεύξεις δίνεις χωρίς λόγο και αιτία, ούτε καταναλώνεσαι. Okay. Αλλά παρόλα αυτά εκτίθεσαι. Ναι, εντάξει, αυτή είναι και η δουλειά μας όμως το να εκτίθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γυναίκα μου το ξέρει αυτό. Ότι.